περιγράφει ο Γιώργος ο Ξένος με πολύ εύστοχο τρόπο τις κοινωνικές στοχεύσεις που είχε η ηρωίδα, το πάθος της για την επαγγελματική της αναρρίχηση, που είναι το αντιστάθμισμα της χαμένης εφηβείας και της περιφρόνησης που βίωσε την περίοδο αυτή, και τέλος αναδεικνύει την ερωτική αντίληψή της για την ζωή τη δική της και των διπλανών της με έναν τρόπο τραγικό. Πρέπει να σταθούμε λίγο, αν έχετε την υπομονή, σε μια εκπληκτική αναφορά του συγγραφέα, που η ηρωίδα προσπαθεί να οικοδομήσει μέσα από την αναζήτηση ενός εμπλουτισμένου ερωτικού στοιχείου για τη ζωή της, προσπαθεί να αναδείξει την ελπίδα της προσωπικής φυγής της προς τα εμπρός και έξω από το περιβάλλον που της έχει λαφυραγωγήσει την ψυχή, το πνεύμα και το σώμα της. Η εμφάνιση του συνταξιούχου δικαστή του Αχιλλέα είναι, θα έλεγα, ένας ιδιότυπος απομηχανής θεός για την ηρωίδα, θεός σε εισαγωγικά. Και αυτό μπορούμε να πούμε ότι λειτουργεί με μια διαδικασία εσωτερικής αντιρρόπησης απέναντι στην ψυχική της στάση για τον φίλο της, τον Χρήστο. Και θα διαπιστώσουμε ότι η ηρωίδα θεωρεί πως ο Χρήστος είναι ο μόνος άνθρωπος που αγάπησε πραγματικά στη ζωή της. Αξίζει να σας πω, και θα συντομεύσω για να μην σας κουράζω, αυτό που να επαναλάβω, αυτό που γράφει στην 141 σελίδα ο Γιώργος Ξένος. Το βλέμμα της, της Ισμήνης, αγρίεψε, καθώς έφερε στο προσκήνιο τη μορφή του Χρήστου. Ήταν ο μόνος στη ζωή της που συμπάθησε ειλικρινά. Ήταν ο μόνος που εμπιστεύτηκε στα δύσκολα παιδικά και εφηβικά της χρόνια. Ήταν ο φύλακας αγγελός της στις δύσκολες στιγμές. Ήτανε το θύμα μιας άγριας δολοφονίας με δράστη αυτόν τον επίορκο δικαστή, τον Νίκο Πριονά, τον πατέρα της. Και εδώ, με αριστουργηματικό τρόπο συγγραφέας, πλέκει μια ιστορία εκπληκτική για τη σχέση της ηρωίδας με τον πατέρα της, τον που δεν τον γνωρίζει, τον άγνωστο για αυτή πατέρα της, ο οποίος δολοφόνησε τον αγαπημένο της Χρήστο, γιατί προφανώς ο Χρήστος θα διεκδίκησε την αλήθεια της ζωής για λογαριασμό της, και εν πάση περιπτώσει η μητέρα της που βρίσκεται στις Βρυξέλλες δεν αποκαλύπτει στον πατέρα της Ισμήνης και πρώτο εραστή της την αλήθεια, και η περίφημη δικηγόρος, η σπουδαία δικηγόρος της Αθήνας, επιτυγχάνει την καταδίκη του πατέρα της, του Νίκου Πριονά, και επανέρχεται στην Αμαλιάδα με τον συνταξιούχο εισαγγελέα να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή της, τον Αχιλλέα. Και βεβαίως θα πρέπει στο σημείο αυτό να σημειώσουμε την μεγάλη ψυχολογική ικανότητα
του συγγραφέα, η οποία αγγίζει τα όρια μιας επιστημονικής διερεύνησης της προσωπικότητας της όριμης γυναίκας. Θα κλείσω διαβάζοντάς σας στην σελίδα 289 του μυθιστορήματος. Μια αξιωματική, θα έλεγα, θέση του συγγραφέα αναφορικά με την ψυχολογία της ηρωίδας του, της Ισμήνης. Μιλάει για αυτήν. Η ηλικία κοντά στα 50 είναι σταθμός για εκείνη την Ισμήνη, για κάθε γυναίκα. Το σώμα δεν λέει ακόμα να αποφασίσει, μα όλα δείχνουν πως πολύ σύντομα θα αποφασίσει. Είναι κάτι μεταξύ ύπαρξης και ανυπαρξίας, κάτι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Είναι η αρχή του τίποτα. Το κάτι δεν της αρκεί, το θεωρεί και αυτό ένα τίποτα. Δεν συγχωρεί κανέναν πια, ούτε τον ίδιο της τον εαυτό. Εύχεται βίους αβίωτος, όπως θα είναι και ο δικός της. Το σώμα της θα έχει τελεσίδικα αποφασίσει σε λίγο, το νιώθει. Αυτό το λίγο έχει σχέση με το χρόνο, τον αγνοεί. Όσο μπορεί τον εξαφανίζει, λέει πως δεν υπάρχει, ίσως και να μην υπάρχει στα αλήθεια. Και η ηρωίδα αναδεικνύεται σαν κεντρικό πρόσωπο της στοχευμένης επιδίωξης κάθε γυναίκας που αγγίζει το κρίσιμο όριο της ζωής της, που συνδέεται με βιολογικές και με τις βιολογικές και ερωτικές λειτουργίες της και που παίζει πια διαμορφωτικό ρόλο στην συνολική προσωπικότητά της. Κυρίες και κύριοι, οι συνένοχοι που είμαστε όλοι εμείς που θα διαβάσουμε αυτό το βιβλίο, οφείλουμε να σταθούμε με πολύ συμπάθεια στην ηρωίδα, ακόμα και εκείνη που θα αμφισβητήσουμε την δυνατότητά της να παρίσταται ως ένα άτομο ψυχικά υγιές ή ακόμα ως ένα άτομο που δεν εντάσσεται ισοπεδωτικά στα προσωπικά, ηθικοκοινωνικά πλαίσια που ο καθένας μας έχει προδιαγράψει για τον τρόπο της λειτουργίας του μέσα στην κοινωνία μας. Ακόμα και αν διαφωνούμε για τις τολμηρές περιγραφές των σκέψεων και των φαντασιώσεων αυτής της γυναίκας, θα πρέπει να σκύψουμε ευλαβικά στην ψυχή της, γιατί μέσα και πίσω από την ψυχή της Ισμήνης μπορεί να είναι η ψυχή του καθένα μας. Σας ευχαριστώ. Μπορεί να πλανόταν ένα ερώτημα. Οι εκδόσεις Μαΐστρος κάλεσαν τον Υπουργό, τον πολύ γνωστό δημόσιο πολιτικό Γιάννη Ζαφυρόπουλο. Όμως το ερώτημα αυτό έχει απαντηθεί. Ο Γιάννης Ζαφυρόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπά πολύ την πνευματική ζωή, την πνευματική δημιουργία. Είναι, θα έλεγα, όγνωστος βιβλιοφάγος που κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία και ανακαλύπτει θησαυρούς. Και νομίζω ότι απόψε, με την ανάλυση αυτή την οποία έκανε, μας πήρε όλους από το χέρι και μας έδειξε διαδρομές που μόνο πνευματικοί άνθρωποι
και θα έλεγα Ρωμαλαίοι μπορούν να το κάνουν. Γιατί όχι λοιπόν, όταν αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είναι και πολιτικοί, εγώ πιστεύω ότι κοσμούν το πολιτικό στερέωμα ως πνευματικοί άνθρωποι. Γι' αυτό τον καλέσαμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά που ανταποκρίθηκε. Τη συνέχεια θα την έχει η αγαπητή Ελένη Σκάβδη. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα επιχειρήσω μια ανάγνωση στο μυθιστόρημα του Γιώργου Ξένου, με τη συνδρομή βεβαίως του Αργύρη, για να προσπαθήσουμε να σας δώσουμε το κλίμα, την ατμόσφαιρα και τα δεδομένα, αν θέλετε, το δαίμονα εντός εισαγωγικών του συγγραφέα, ο οποίος παρά το γεγονός ότι εμφανίζεται στα γράμματα με το πρώτο του μυθιστόρημα, πρόκειται για ένα μυθιστόρημα που δεν είναι καθόλου πρωτόλιο κατά την άποψή μου. Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε, Αργύρη. Η φωτεινή λωρίδα στον ουρανό άλλαζε διαρκώς σχήματα μέσα στο ίδιο βράδυ για κάμποσους μήνες. Καθώς ξεχυνόταν από τη μεριά της θάλασσας, δυτικά της ηλιακής πεδιάδας, κάπου κοντά στο νησί της Ακίνθου, και ανέβαινε φαρδένοντας μέχρι που έφτανε ακριβώς πάνω από το χωριό που το λένε Περιστέρι. Τις μέρες που ο καιρός αγρίευε, βροντώντας με χάλκινους κεραυνούς, μια ελπίδα φούντωνε πως θα αφανιστεί το κακό που κυρίεψε τον τόπο. Μα εκείνο θριάμβευε, γιατί πολλές φορές ζωντάνευε μαζί με τις αστραπές σαν πύρινο θεριό και έσπερνε το φόβο μέρα με τη μέρα ακόμα περισσότερο. Μαγικός ρεαλισμός θα έλεγα. Η ιστορία ξεκινάει από ένα ημιωρινό χωριό της ηλιακής ενδοχώρας, στην περιοχή της Αμαλιάδας. Κάποια φίλη λαογράφος όλη εκείνη την περιοχή τη λέει «Ο κάμπος των μετοχιών». Η σταφίδα είναι και η ελιά το κυρίαρχο στοιχείο. Και πρέπει παρενθετικά να σας πω, για να τοποθετηθούμε λίγο και στην επικαιρότητα, ότι το δάσος που περιβάλλει το Περιστέρι, φέτος το καλοκαίρι, ένα μεγάλο του μέρος έγινε παράνάλωμα του πυρός, μαζί με τις ελιές και τις πεύκες που είναι πάρα πολύ έφλεκτες λόγω του ρετσινιού. Ο τόπος λοιπόν είναι το Περιστέρι. Η χρονιά είναι το 1954, όπως μας είπε και ο Γιάννης Ζαφυρόπουλος, λίγο μετά του σεισμού της Ακίνθου. Στο χωριό κυριαρχεί ο φόβος. Ένας φόβος που κατατρώεται σωθικά από πολλαπλές πηγές εκπορευόμενος τα μετεμφυλιακά χρόνια, άλλωστε εκείνη την εποχή. Και εκείνη τη στιγμή, εκείνες τις μέρες, βγαίνει το θεϊκό σημάδι στον ουρανό, αυτό για το οποίο σας διάβασε ο Αργύρης. Ταυτόχρονα, ακρίδες πέφτουν στο χωριό και εμφανίζουν τα πάντα, ό,τι υπάρχει, ακόμα και το ρετσίνι από τις πεύκες του παρακείμενου δάσους. Αυτή τη χρονιά οι γίδες έμειναν στέρφες, τα χωράφια έμειναν χέρσα. Αυτή τη χρονιά χαθήκανε και δύο παλικάρια κοντά 20 χρονών στο χωριό και δεν τα ξανάδε κανείς, δεν ξέρει κανείς τι γινήκανε. Είναι και η χρονιά που η Μαριό έκανε τρίδημα. Έκανε τρίδημα ένα παιδί και δύο κορίτσια, τα κορίτσια τυφλά και το αγόρι με ένα πόδι. Επίσης, αυτή τη χρονιά, όσα κορίτσια τολμούσαν να απομακρυνθούν από το χωριό, βρισκόσανται βιασμένα και ημιλιπόθυμα. Και εκείνη τη χρονιά είναι που βρίσκεται γκρεμοτσακισμένος και ένας νεαρός βοσκός σε μια βαθιά ρεματιά του δάσους. Έχει πέσει το κακό πάνω στο χωριό. Οι περιστεριώτες, οι κάτοικοι φοβισμένοι, ψάχνουν να βρουν τρόπο να το ξορκίσουν. Οι μισοί επιστρατεύουν την Αγιοσύνη και τον Παπαγιώργη, και άλλη μισή μια μάγισσα, τη Σαρά, που την καλούν από την Αθήνα να έρθει να δει το χωριό, να βρει το κακό και να το ξορκίσει. Και η Σαρά, πραγματικά, αφού περιδιαβαίνει για μέρες το χωριό, ανακαλύπτει τη γεωγραφία του και τους δαίμονές του και δίνει χρησμό. Στον πρώτο γκιόνι που θα ακουστεί απόψε από τη ρεματιά, θα βιαστείτε.
Θα πάρετε δύο τσαπιά που είναι αφημένα στη μέση της πλατείας του χωριού, το κλεφτοφάναρο, το κρεμασμένο όξο από το κονάκι της γριάς Θανάσος, στο δυτικό στήλο της Κλιματαριάς, ένα ψάθινο ζεμπίλι από τον κήπο της Μαμής και θα πάτε στο κημητήριο του χωριού, ακολουθώντας τα χνάρια από ξυπόλυτα ποδάρια. Στο έμπα θα βρείτε μια στάμνα με κόκκινο κρασί. Θα λούσετε με αυτό τα χέρια, τα πόδια και τα μαλλιά σας. Ξυπόλυτοι και ξεσκούφωτοι θα μπείτε στο χώρο που είναι θαμμένοι οι νεκροί. Θα πάτε στο μνήμα το φρεσκοσκαμμένο, το τρίτο από τη μεριά της Ανατολής, που δεν έχει σταυρό, μήτε όνομα. Κανένα τέτοιο άλλο δεν είναι και εύκολα θα το αναγνωρίσετε. Θα σκάψετε ένα αγώνα βαθιά και θα βρείτε εκεί ένα μαύρο σαρδελοκούτι. Θα το βάλετε στο ψάθινο ζεμπίλι και θα μου το φέρετε, χωρίς να δείτε τι έχει μέσα, χωρίς να σας δει ανθρώπινο μάτι, χωρίς να μιλήσετε μεταξύ σας και με κανέναν άλλον. Τα medium χρησιμοποιούν την αυτόματη γραφή, το ξέρουμε αυτά. Αυτό. Η Σαράχ είναι ένα medium. Αυτή δεν είναι αυτόματη γραφή. Είναι ένα έξοχο απόσπασμα από αυτό το μαγικό ρεαλισμό που σας έλεγα του κυρίου Ξένου. Όλα έγιναν όπως τα είπε η μάγισσα, τα μαγελιθήκανε και το χωριό ξαναγυρνά στις κανονικότητες του. Μέσα σε αυτές και το γεγονός ότι πολλά νέα παλικάρια εκείνη τη χρονιά αποφάσισαν να μεταναστεύσουν από τον τόπο και να πάνε στην Αυστραλία, στη Γερμανία, στην Αμερική. Κάποιοι από αυτούς δεν ξαναγύρισαν ποτέ. Αν συνδυάσει κανείς αυτές τις πολιτικές νήξεις του Γιώργου Ξένου που ακολουθούν αυτή την υπόθεση, αυτό το κακό που έπεσε στο χωριό, νομίζω ότι μπορεί να βγάλει ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τις προθέσεις του. Το μυθιστόρημα ξεκινά κάπως έτσι. Μια πυκνή αλληλουχία συμβάντων και εικόνων βαραίνει αυτή τη μικρή κοινότητα, βαραίνει και τους ανθρώπους τους και ανάμεσα σε αυτούς τη Θάλια Σούρπη, μια γυναίκα κοντά 50 χρονών, παντρεμένη με τον Ισίδωρο, που έχει μια κόρη, μια 15χρονη, τη Βαγγελιό η Εύα, που ο άντρας της, ο Βοσκός, είναι εκείνος που βρέθηκε τις μέρες εκείνες τσακισμένος στον κρεμό από άγνωστη αιτία. Η Εύα είναι μικροπαντρεμένη με το Ζόρι και ανήμερα της Αγίας Εκατερίνης γεννά ένα θηλυκό. Τις μανούβρες της γέννας επιχειρεί η μαμή του χωριού, η οποία ανακαλύπτει ότι αυτό που βγαίνει είναι θηλυκό. Είναι θηλυκό. Είναι θηλυκό, ξεφώνησε πριν καλά-καλά τα αφήσει να ανασάνει. Θηλυκό, φώναξε δυνατότερα, χωρίς να κρύβει την εκδικητική της χαρά. Άχρηστο πράμα, γρύλισε η Θάλια και δεν γύρισε μήτε να το δει. Δεν πρόλαβε η μαμή να συνεφέρει την πρωτάρα λεχόνα και το κορμί της Θάλιας έφραξε ολάκερο το άνοιγμα της πόρτας του δωματίου με ένα μισοτσούβαλο στάρι κρεμασμένο στο δεξί της χέρι. «Έλα, μαμή», πρόσταξε, «πάρε τον κόπο σου και άμε καλιά σου. Δεν σε θέλουμε άλλο». «Μα δεν τέλειωσα ακόμα με τη λεχόνα», αποκρίθηκε εκείνη. «Να την πλύνω πρώτα και μετά φεύγω». «Άμε σου λέω καλιά σου, κυρά μου», πρόσταξε με αγριάδα χωρίς περιστροφές και άφησε το τσουβάλι να σοριαστεί μπρος στα πόδια της μαμής. Η λεχόνα, μισολιπόθυμη από τις οδύνες του τοκετού και την εξάντληση που φέρνει η λοχεία, αποκοιμήθηκε πριν προλάβει να δει το νεογέννητο. Έσβησε η μέρα και ακόμη κοιμότανε. Γεννιέται λοιπόν ένα κορίτσι το 1954, Ισμηνιό ή Ισμήνη, κόρη της Εύας και εγγονή της Θάλιας της Σούρπη. Ένα κορίτσι το οποίο μεγαλώνει σαν αγρίμι του δάσους, πολύ κοντά στη γιαγιά τη Θάλια, καθώς η μάνα, η Εύα, ξεπορτίζει συνεχώς, σύμφωνα με όσα λέει η γιαγιά η Θάλια, για ερωτοδουλειές, με ένα σαραβαλάκι στην γειτονική πόλη, απέχει γύρω στα 15 χιλιόμετρα την Αμαλιάδα, μια πόλη η οποία αποτελεί, θα έλεγα, συμπροταγωνίστρια της κεντρικής ηρωίδας, για μέσα στο μυθιστόρημα, μια πόλη με κρέπια, με φωτεινά παράθυρα στην κεντρική λεωφόρο. Στο πρώτο κεφάλαιο του μυθιστορήματος, ο συγγραφέας συμπυκνώνει με εξαιρετικό τρόπο τη γένεση, θα λέγαμε, του κόσμου του. Είναι ένας κόσμος σκληρός, υπερβολικά φοβισμένος. Είναι ένας κόσμος ριζωμένος στο φυσικό του περιβάλλον, λουσμένος στη μαγεία των φωτοσκιάσεων του δάσους, που μεταδίδει στους ανθρώπους μεταφυσικές βεβαιότητες
και τους μαθαίνει επίσης να επιβιώνουν σε μετέωρες ισορροπίες. Κόσμος περιβεβλημένος από γη και είδωρ, μαγεία και πραγματικότητα, ένοχα μυστικά και κυρίως τολμηρά και νομολόγητα όνειρα. Σε αυτό το σκληρό τοπίο του ελληνικού νότου, που οι άνθρωποι δουλεύουν όλη μέρα στα χωράφια και στα χτήματα με τα ζωντόβολα, τα μαρτίνια και τα κοτερά τους, παρά την αταξία, υπάρχει μια σειρά που τρέφει το μύθο. Την καθορίζουν τα γνωστά και αυστηρά στερεότυπα της ελληνικής υπαίθρου, που τα συναντά κανείς ακόμα κυρίαρχα εκεί. Γυναίκες που γίνονται άντρες στη δουλειά, υποτακτικές στο ρόλο, στους ρόλους τους, ρόλους που τους έχουν ανατεθεί, άντρες κουρασμένοι και καταθλιπτικοί, άντρες αφέντες, παρόλα αυτά, σε δεύτερο πλάνο πάντα στην αφήγηση του Γιώργου Ξένου, πίσω από τις κυρίαρχες ηρωίδες και μαζί παιδιά και τσούπες. Παπάδες με αποστολή της σωτηρίας της ψυχής των αμαρτωλών, σαλεμένοι και παραβατικοί, κουτσομπόλες, χωροφύλακες. Ένας κόσμος που υπηρετεί την παράδοση, μύεται στα δρόμενά της, ακόμα και αν αμφισβητεί τα ελέη τους, κόσμος που πιστεύει τόσο στους θεούς όσο και στους δαίμονες. Ένα στοιχείο που δείχνει να συνέχει αυτή τη μικρή κοινότητα είναι αυτό που αφορά τη θέση του απέναντι στην κυρίαρχη εξουσία της χωροφυλακής κυρίω, που εκείνη την εποχή συνεχίζει τις πυκνές εφόδους στο χωριό. Στη βάση της ιστορίας αυτής, του μυθιστορήματος, η ερωτική ιστορία της Εύας και του Πριανά, ενός εισαγγελέα, ο οποίος έχει μετατεθεί στην πόλη της Αμαλιάδας και υπηρετεί εκεί, καρπός του έρωτά τους η Ισμήνη, η οποία όμως θεωρεί πατέρα της τον νεκρό Βοσκό εκείνες οι δύσκολες μέρες, που είναι ο σύζυγος της Εύας με παπά και με κουμπάρο. Στην περιπλοκή αυτής της υπόθεσης, που περιλαμβάνει και μια δολοφονία, ο συγγραφέας δομεί το μυθιστόρημά του. Η ιστορία από μόνη της τροφοδοτεί την εξέλιξη, δεν είναι όμως αυτή που κάνει την ανάγνωση γοητευτική. Ο συγγραφέας άλλωστε ομολογεί δημόσια πως η υπόθεση δεν τον ενδιαφέρει, απλά τον βοηθά να εξελίξει τη γραφή του. Οι ήρωες γι' αυτόν έχουν σημασία, που οδηγούν από μόνοι τους τον μύθο. Για την ηρωίδα του άλλωστε, όταν του ζήτησα να μου γράψει κάτι και να μου τη χαρακτηρίσει, μου σημείωσε. Η Ισμήνη, η πρωταγωνίστρια του έργου, με την έφλεκτη αγκαλιά της και τις υπαρξιακές ανατροπές της, δεν είναι παρά ένα πειραματικό εγώ, φυλακισμένο σε μια τέρμανη καθημερινότητα, που παρόλο που ζει και σκοντάφτει σε ένα σκοτάδι γεμάτο εμπόδια από το παρόν και το παρελθόν, διασώζεται σκεπτόμενη πως όσο υπάρχει το εμείς, ο θάνατος δεν πλησιάζει. Στο δεύτερο μέρος του μυθιστορήματος, ο συγγραφέας ακολουθεί την Ισμήνη στην ενήλικη ζωή της στην Αθήνα. Είναι πια μια δικηγόρος, μια διάσημη δικηγόρος, έχει κάνει καριέρα, έχει βγάλει χρήματα και πίσω στο χωριό έχει απομείνει η Θάλια, η γιαγιά της, που καταφεύγει γριά και με γεροντική άνοια στο μοναστήρι της Ανάληψης, το μοναστήρι που δεσπόζει όλου αυτού του κάμπου των μετοχιών, σκαρφαλωμένο σε έναν υπέροχα και δασωμένο λόφο. Η Εύα, η μητέρα της Ισμήνης, έχει χαθεί από την ιστορία, βρίσκεται κάπου στις Βρυξέλλες, παντρεμένη με ένα πλούσιο επιχειρηματία. Η Ισμήνη έχει προλάβει να παντρευτεί και να πάρει και ένα διαζύγιο. Ο συγγραφέας, πριν μας παραδώσει την ηρωίδα του χειραφετημένη και πετυχημένη σε αυτό το δεύτερο κεφάλαιο, την περνά αριστουργηματικά, συμβολικά, από το στάδιο συνειδητοποίησης του φίλου. Είναι ένα απόσπασμα από τα πιο ενδιαφέροντα του μυθιστορήματος, που με την παράθεσή του αλλάζει εντελώς την ατμόσφαιρα. Για την ακρίβεια, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται στο εξής, σε ένα εσωτερικό πεδίο, η ηρωίδα, αλλά και τα σημενόμενα του ίδιου του συγγραφέα για την ηρωίδα. Λέει πως η πρώτη αγάπη της Ισμήνης είχε δύο κίτρινες φωλίδες στο κεφάλι και ένα σωρό μικροσκοπικά σημαδάκια στη ράχη. Η αφεντιά της, μια μπουκιά θηλυκό, ένα νιάνιαρο ξαπλωμένη στην κουκέτα με το αχυρένιο στρώμα και τους κοριούς, που έπαιρναν με το έτσι θέλω φόρο αίματος, χωρίς αποδείξεις και παραπανίσια παραστατικά, για να μην δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Κοιμότανε στην πιο βαθιά, γλυκιά και θερμή αγκαλιά του Μορφέα. Κάτι ένιωσε στο όνειρό της, μα δεν έδωσε σημασία. Ένα χοντρό πράγμα τη γαργάλισε να την ξυπνήσει, μα εκείνη το χαβά της. Ύπνο βαθύ και ανέφελο. Μετά επέμεινε το άτιμο. Άρχισε να την γλύφει με τη διχαλωτή του γλώσσα, μέχρι που τη γέμισε σάλια ή κάτι τέτοιο. Με τα πολλά βαρέθηκε και κουλουριάστηκε σαν καλός νοικοκύρης στην κοιλιά της, κάτω από τα στροσίδια παρακαλώ. Να χουχουλιάσει.
και έβαλε και εκείνη την αναθεματισμένη του την ουρά στο κεφάλι της, σαν χέρι, σαν να θέλει να της χαϊδέψει τα μαλλιά, από ευχαρίστηση ίσως και ως ανταμοιβή για τη φιλοξενία. Θα ήταν πολλή ώρα στην αγκαλιά της, γιατί η μυρωδιά του ενώθηκε με τα στροσίδια και τη συνήθισε. Κούνα-κούνα την ουρά, μπάλε-βγάλε το κεφάλι, την ξύπνησε. Η Ισμήνη, που δεν ήξερε από φίδια, το δέχτηκε γεμάτη τρυφερή περιεργία, χωρίς να απολύει εξετάσει τις λεπτομέρειες της απρόσμενης συνάντησης. Εκείνο, μόλις την είδε και άνοιξε τα μάτια της, χάρηκε. Γύρισε από εδώ, γύρισε από εκεί το κεφάλι, ένιωσε πως της χαμογέλαγε. Μετά της πετάει ένα φιλί στη μύτη με τη διχαλωτή γλώσσα του και αυτό ήταν όλο. Γίνανε φίλοι. Και ήταν καλύτερο από τις κούκλες της, γιατί πρόσεχε με τις ματάρες του τι θα κάνει και κουνούσε ανάλογα με το κεφάλι, την ουρά ή τη γλώσσα. Ήτανε εν ολίγης ευτυχής. Μάλιστα. Αυτή η συνειδητοποίηση του φίλου που γίνεται σύμφωνα με τη φρουδική θεωρία γύρω στα 4-5 χρόνια, αυτή η συγκλονιστική έτσι, παράθεση αυτού του κειμένου, που μπορεί, είναι βέβαια μυθοπλασία, αλλά εδώ εμείς ξέρουμε ότι στα μικρά χωριά της ελληνικής επαρχίας, δεν τη λέω περιφέρεια από συνείδηση του τι είναι ο τόπος, κύριε Ξένο, πάρα πολύ συχνά μικρά φιδάκια μπαινοβγαίνουν στα σπίτια που κατοικούν άνθρωποι, μεγαλώνουν παιδάκια. Και εν πάση περιπτώσει είναι μια πραγματικότητα, όσο και αν εμείς θεωρούμε ότι αυτή η ιστορία είναι πάρα πολύ παλιά σαν τα παραμύθια. Αυτή λοιπόν είναι η Ισμήνη, ένα ξένιαστο και απαλλαγμένο νευρώσεων αγρίμι του χωριού, που βρίσκεται στην Αθήνα με τη λογική του ότι πρέπει να κατακτήσει τα πάντα, μετατρέπεται θα έλεγα σε άντρα της ζωής της, μοιάζει στερημένη παρά το χλιδάτο των κατακτήσεων της παρόλα αυτά, μέχρι τη στιγμή που αποφασίζει να επιστρέψει πίσω στο χωριό. Με μια παλίνδρομη διάθεση, ξεκινά σαν ένα ταξίδι αναψυχής, παρά νοσταλγίας, δείχνει ότι δεν θέλει να θυμάται, είναι διχασμένη, μας λέει ο συγγραφέας, στραπατσαρισμένη και ταυτόχρονα ρωμαλαία, αστραφτερή και απρόβλεπτη. Στο τρένο, για το ταξίδι της επιστροφής, απολαμβάνει αυτό το δρόμο, ξεκινώντας καταρχήν από την πανέμορφη γεωγραφία της παλιάς σιδηροδρομικής διαδρομής του Τρικούπιου, μετρικού τρένου της Πελοποννήσου. Το τρένο τραντάχτηκε ξεκινώντας, σφύριξε. Οι πόρτες του βαγονιού έκλεισαν απότομα με έναν δυνατό μεταλλικό κρότο. Το τοπίο έξω κύλησε πίσω, καταβρόχθησε τον εαυτό του. Τη θέση του πήρε άλλο, μετά άλλο. Η ρυθμική κίνηση του τοπίου της έφερε γαλήνη. Υποσχέθηκε στον εαυτό της να μην κοιμηθεί, παρότι η κούραση νικούσε διαρκώς στα μάτια της. Καθώς τα τελευταία σπίτια της πόλης έμειναν πίσω, τα χρώματα άλλαξαν. Έσκυψε να δει καλύτερα. Κόλλησε το στόμα και πατήκωσε τη μύτη στον τζάμι. Έπειτα από κάποια βράχια που περάσανε δίπλα της και μια παρέλαση βουνών με αμπέλια στις πλαγιές, ακολούθησε με χάρη και πλαστική τελειότητα ένα μικρό δάσος από κουτσουπιές και πεύκα. Πέρα μακριά, σαν μια ατσαλένια αντιφεγγιά, στο βάθος του ορίζοντα τα κύματα ανηφόριζαν ανατολικά. Ήταν η θάλασσα, που παρότι έμοιαζε σιωπηλή, δεν έδειχνε νεκρή. Ασημένια ομίχλη έπλεε ΣΥΡΙΖΑ στα κύματα. Ξεπήδησαν αχτίνες ήλιου στο πρόσωπό της, καθώς το τρένο κουλουριάστηκε αριστερά κατά τον νότο. Μια πλέουσα αβεβαιότητα την κυρίευσε. Το φως την τύφλωσε και ένιωσε τον εαυτό της ταπεινωμένο. Απότομα δίλιασε, χαμήλωσε τα βλέφαρα. Ο ήλιος δεν επέμεινε, υποχώρησε, καθώς το τρένο κουλουριάστηκε δεξιά. Αδυσόπιτος ο ήλιος ιδιαίτερα της Δύσης σε αυτή την περιοχή. Σε αυτό το ταξίδι η Ισμήνη θα γνωρίσει μέσα στο τρένο τον Αχιλλέα. Είναι πράγματι αυτό που είπε και ο Γιάννης Ζαφυρόπουλος, ότι ο Αχιλλέας είναι κάτι σαν τον απομηχανής Θεό, τον χρησιμοποιεί ο συγγραφέας, όχι μόνο γιατί είναι αυτός που θα γίνει ο παράφορος και μεγάλος έρωτας για την στερημένη ερωτικά ζωή της, από την άποψη της συναισθηματική, αλλά και γιατί γίνεται το λιμάνι της, που συμπτωματικά είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει τις λεπτομέρειες της αστυνομικής υφής παρελθόντος της Ισμήνης, αφού γνώριζε και τον Πριονά, ζούσε και στην Αμαλιάδα την εποχή που τα γεγονότα με τη μάνα της και τον Πριονά, με τη μάνα της Ισμήνης και τον Πριονά, εξελίσσονταν
Είναι μια πολύπλοκη ιστορία. Θυμίζει αστυνομικό μυθιστόρημα, αλλά σας είπα ότι η δική μου ανάγνωση αφορά μόνο. Είναι μια προσωπική ανάγνωση που ξεπερνάει το μύθο και προσπαθεί να κάνει zoom σε αυτούς τους καταπληκτικούς ήρωες. Ο παράφορος έρωτας με τον Αχιλλέα. Ο συγγραφέας μας παραδίδει την Ισμήνη στην αρχή αγρίμη, μας την κάνει μια νευρωσική αστή που βγάζει λεφτά και είναι στους πιο αντιερωτικούς χώρους που μπορεί να λειτουργήσει μια γυναίκα σήμερα στα δικαστήρια, αλλά τη δικαιώνει, γιατί την κάνει και ερωτική στη συνέβρεσή της με τον Αχιλλέα, μια εξαιρετική, εξαιρετικά δυνατή σκηνή και εικόνα. Του έλυσε τη ζώνη και παραμέρισε το ρούχο που τον τύλιγε. Το σφρίγος που αντίκρισε, θαμπό, την ερέθησε περισσότερο. Είναι φανερό πως την περίμενε. Τον όθησε απαλά. Ξάπλωσε κατά μήκος του καναπέ χωρίς αντίσταση. Έδειχνε να έχει αφαιθεί στις προσταγές της. Δεν χαμογελούσε, όπως συνήθιζε σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν ήταν ζωγραφισμένη καμιά τρυφερότητα στο πρόσωπό της. Μονάχα μια σκληράδα πρωτόγνωρη έβγαινε από μέσα της. Μια σκληράδα βασανιστικής προσμονής. Δεν άντεχε άλλο πια. Τα μάτια της γυάλισαν. Τα χέρια της ανυπάκουα πάσχισαν να ελευθερωθούν. Η καρδιά έτοιμη να σπάσει, να γίνει θρύψαλα. Τα στήθια δεν μαζεύονταν κάτω από τις λυσασμένες πια απαιτήσεις του, καθώς η εφευρετικότητά της διέγειρε και εκείνον σε σημείο παροξισμού. Λευτερώθηκαν λυτρωτικά μέσα σε ένα όργιο παλμών και λαχανιασμάτων. Στο διατάφτα, για να γινόμαστε και λίγο πιο σύντομοι. Ο συγγραφέας στείνει το μύθο του πάνω σε ένα τρίσιμο σύμβολο εξαιρετικά ενδιαφέρον. Τρεις γυναίκες, η μια συνέχεια της άλλης. Η Θάλια, η Εύα και η Ισμήνη. Τρεις γυναίκες που διαπλέκονται σαν φιγούρες πάσχουσες, η κάθε μια σύμβολο της εποχής της, με τις ιεραρχίες και τις αξίες της. Είναι η βάση της αφήγησής του, ο ρόλος της γυναίκας, έτσι όπως τον ξέρουμε να αλλάζει από μάνα σε κόρη. Η Θάλια που μισεί τα θηλυκά και τη μοίρα τους, μια φιγούρα που νομίζεις ότι δραπετεύει από τον Παπαδιαμάντη, η μωραή της Ακυρά και μάνα, που υπομένει όμως γιατί πρέπει να βγάλει πέρα τη ζωή που της ανατέθηκε και που ο συγγραφέας, ίσως όχι τυχαία, την τιμωρεί με άνοια στα γεράματά της. Άνοια σημαίνει ανυπαρξία ψυχής, ούτε μνήμη ούτε αισθήματα. Ακολουθεί η Εύα, η κόρη της, η δεύτερη γενιά, η γυναίκα που αποφάσισε να προσαρμοστεί στα στερεότυπα της εποχής της, δεν άντεξε, εξεγέρθηκε, επαναστάτησε και έφυγε. Πλήρωσε το τίμημα με την απόσταση και με το γεγονός ότι στερήθηκε την κόρη της. Καρπός αυτής της διαπλοκής της μάνας και κόρης, η Ισμήνη, ένα πρότυπο περίεργο, το οποίο νομίζω ότι επαφίεται στην ανάγνωση του κάθε ενός αναγνώστη, να την χαρακτηρίσει, να την ψάξει και, εν πάση περιπτώσει, να βρει τα χαρακτηριστικά της. Νομίζω ότι ο συγγραφέας συνέλαβε με τους συνενόχους ένα εντελώς δικό του σχήμα κατανόησης της ανθρώπινης κατάστασης, έγκυρο όμως και ειλικρινές, δηλαδή βιωμένο, γιατί ακουμπά στην ελληνική πραγματικότητα. Και μας έδωσε ένα πολύσιμο μυθιστόρημα που, κατά τη δική μου εκτίμηση, διαθέτει όλα τα μέσα για να γίνει μια δημόσια εξομολόγηση, την οποία επιχειρεί η γραφή του για να εξορκίσει αυτά που τραυματίζουν, είτε σαν ενοχή είτε σαν στέρηση. Η Ισμήνη είναι η απόλυξη της γυναικείας αλυσίδας που οργανώνει στο μυθιστόρημα, ένα πλάσμα με καταπιεσμένη μνήμη, ένα πλάσμα που ξορκίζει αυτή την καταπιεσμένη μνήμη σε όλη τη διάρκεια της ζωής της, με υπερβάσεις και ακραίες συμπεριφορές και στην ουσία με την κλασική κατάθλιψη από την οποία πάσχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα που έχουν περίπου την ίδια διαδρομή. Φτάνει στο τέλος, την φέρνει πίσω, στο χωριό. Ο επίλογος είναι αυτός. Εγώ δεν έχω καταλήξει αν είναι ευτυχισμένη εκεί που είναι, παρά το γεγονός ότι περιβάλλεται από όλους τους ήρωες του δράματος που γράφτηκε σε αυτές τις σελίδες, τη μάνα της, τον πραγματικό της πατέρα, τον Πριονά, τον Αχιλλέα, μόνο η Θάλια είναι στο μοναστήρι. Ας διαβάσουμε τον επίλογο για να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Δύο μήνες που ήταν ήδη εγκατεστημένη εκεί, με πρόθεση να μην φύγει ποτέ ξανά πια, τέτοιες αναμνήσεις επέστρεφαν διαρκώς και γέμιζαν ένα-ένα τα κενά
που είχαν θρονιαστεί μέσα της όλα εκείνα τα χρόνια της μάταιης φυγής. Την ακολουθούσε και ο Αχιλλέας και πιο πίσω, χέρι-χέρι, ο Νίκος Πριονάς και η μάνα της, στηριγμένοι ο ένας από τον άλλον. Η Θάλια δεν ήταν εκεί, μα στις ψυχές όλων ήταν ευπρόσδεκτη. Η Ισμήνη έδειχνε ήρεμη, με μια αναδιόρατη αίσθηση χαράς να της διαπερνά το είναι. Όσο και να φαίνεται παράξενο, οι επιστροφές δημιουργούν καινούργιες ελπίδες. Είναι ανθρώπινο. Έτσι συμβαίνει πάντα και ας μην το παραδέχονται πολλοί. Πού να βρει κανείς να φτιάξει νέα ζωή να πορευτεί, χωρίς να έχει την ατίθαση την νιώτη μέσα του ριζωμένη. Μάλιστα. Αυτός είναι ο επίλογος. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι όλοι ξέρουμε ότι η ψυχανάλυση είναι ένα μοναδικό εργαλείο για την κατανόηση και της λογοτεχνίας. Δεν μπορώ βέβαια εγώ να το επιχειρήσω αυτό. Παρ' όλα αυτά, η γραφή του Γιώργου Ξένου παραπέμπει σε πολλαπλές, θα έλεγα, εκδοχές, εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, οι οποίες νομίζω ότι σημαίνουν